Το χιονοδρομικό φάντασμα στον Ψιλωρίτη μετατρέπεται σε ορεινό καταφύγιο και πεδίο δραστηριοτήτων χιονιού, με τις εργασίες να ολοκληρώνονται το καλοκαίρι του 2023. Έχουμε την υπογραφή της σύμβασης με τον εργολάβο μεταξύ της περιφέρειας Κρήτης και του εργολάβου για την κατασκευή, ανακατασκευή του χιονοδρομικού και στη μετατροπή του σε ορειβατικό καταφύγιο. Το χρονοδιάγραμμα που ορίζεται λόγω του ότι το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ είναι πυκνό, άρα θα πρέπει το έργο να έχει ολοκληρωθεί το καλοκαίρι του 2023. Πιστεύω ότι με καλή συνεργασία με τον εργολάβο θα τα καταφέρουμε να πετύχουμε τον χρόνο. Το ορεινό καταφύγιο θα αποτελεί χώρο στάσης και ενημέρωση επισκεπτών του ορεινού όγκου του Ψιλωρίτη και θα παρέχει ταυτόχρονα τη δυνατότητα άσκησης ψυχαγωγικών φυσιολατρικών δραστηριοτήτων και την εφαρμογή προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σε συνδυασμό με άσκηση δραστηριοτήτων βουνού σε ομάδες επισκεπτών και μαθητών από όλο το νησί. Το έργο περιλαμβάνει πλήρη ανακατασκευή του χώρου σε χώρους εστίασης, σε χώρους που μπορούν να φιλοξενήσουν άτομα για να μείνουν είτε σχολεία, είτε μεμονωμένους επισκέπτες, είτε ορειβατικά γκρουπ. Δυναμικότητας γύρω στα 50 άτομα, με τους χώρους εστίασης, αλλά και χώρους οι οποίοι θα μπορούν να ενοικιάζονται εξοπλισμός για ορειβασία, για ορειβατικό σκι, διότι ο σκοπός είναι να λειτουργεί ο χώρος και το χειμώνα και το καλοκαίρι. Οι αποδράσεις στη φύση κερδίζουν όλο ένα και περισσότερο έδαφος και όπως δηλώνει ο Σωκράτης Κεφαλογιάννης, η επίμαχη υποδομή θα συμβάλλει στην ανάδειξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού στην Κρήτη. Τα σχολεία θα είναι μια κύρια μάζα επισκεπτών προς το χώρο και πιστεύω ότι εάν το μοντέλο της λειτουργίας του ορειβατικού καταφυγίου υλοποιηθεί όπως το έχουμε οραματιστεί, θα είναι πραγματικά ένας πόλος έλεξης για όλους τους επισκέπτες της Κρήτης. Πιστεύω ότι σύντομα θα καταλήξουμε σε ένα μοντέλο λειτουργίας για να μην δημιουργήσουμε φαραωνικές εγκαταστάσεις, αλλά εγκαταστάσεις οι οποίες σέβονται, προστατεύουν και αναδεικνύουν το περιβάλλον. Στόχος του έργου είναι η πλήρης αξιοποίηση του χώρου σε αιτήσια βάση. Πιστεύουμε ότι ο χώρος θα μπορεί να λειτουργήσει πολύ περισσότερο το καλοκαίρι. Η τάση του κόσμου και των επισκεπτών της Κρήτης, αλλά και του ντόπιου πληθυσμού, είναι να αναζητήσει πλέον το περιβάλλον, να μοιηθεί πάνω σε αυτό, να μείνει πάνω στο βουνό, ώστε να σηκωθεί το πρωί και να κάνει ένα ορειβατικό περίπατο είτε στην κορφή του Ψιλωρίτη, είτε στον κάμπο της Νίδας, είτε σε διάφορα πολιτισμικά ή γεωλογικά σημεία ενδιαφέροντος της περιοχής.